Hello! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα SKG Diaries. Λοιπόν, έχω κάνει τα μαλλιά μου αυτή την μπούκλα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα SKG Diaries. Τώρα ετοιμάζομαι. Είναι Τρίτη, 29 Μαρτίου, 4:36. Ετοιμάζομαι γιατί στις 7 θα βρω το Χρήστο. Μπορεί να τον ξέρετε κάποιοι από το YouTube, Chris Edition λέγεται. Γιατί μάλλον θα συνεργαστούμε. Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα και θα εξισορροπηθεί αυτό το κενό που υπήρχε στο YouTube λόγω της απουσίας μου. Σας έχω βάλει εδώ γιατί θα ετοιμαστώ λίγο. Μετά στις 9 έχω ραδιόφωνο. Πρέπει να είμαι εκεί στις 8.30 μέχρι τις 11 και έπειτα θα πάω στο σπίτι της Κατερίνας να ετοιμαστούμε γιατί θα βγούμε. Σήμερα μετά από πάρα πολλές μέρες χαίρομαι πολύ γιατί νιώθω απίστευτα ήρεμη και έχω πάρα πολύ καιρό να το νιώσω έτσι αυτό το συνέστημα, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Επίσης, σχετικά με την ενυδατική που σας έλεγα της MAC, την Primer Radiance, τη γέλο μου άρεσε πάρα πολύ και τελείωσε, θα πάω να την αγοράσω ολόκληρη, εύχομαι να βάλω τίποτα 50% γιατί έχω να πάρω αρκετά πράγματα, θα τη δοκιμάσω σίγουρα. Θα ενδετώσω λοιπόν το πρόσωπό μου και έπειτα πάμε κατευθείαν στη βάση. Είχα πάρα πολύ καιρό έτσι να σας βλογκάρω πιο καθημερινά και μου είχε λείψει. Για ενδέτως θα χρησιμοποιήσω αυτό το λαδάκι της Nux. Το οποίο νιώθω θα με κάνει αρκετά λιπαρή, αλλά θέλω έτσι κάτι για την ενυδάτωση. Έχω βάλει το λαδάκι, παιδιά μου σκοβολάει. Βέβαια παρόλο που θα πάμε βράδυ, θέλω να είμαι λίγο πιο casual σήμερα, πιο street, ούτως ή άλλως street είναι, οπότε σκέφτομαι να βάλω το κάργο με το παντελόνι με αρβιλάκια μαύρη και ένα crop top από πάνω ή ένα κορμάκι. Εντάξει, το make-up μου το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω παραπάνω και νιώθω ότι απολαμβάνω πάρα πολύ έτσι όταν ετοιμαζόμαστε παρέα, όταν έχω έτσι λίγο παραπάνω χρόνο και σας παίρνω να ετοιμαζόμαστε μαζί. Νιώθω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε πείτε μου κι εσείς στα σχόλια, δεν μπορώ να μιλήσω. Την άποψή σας. Επίσης, τη Δευτέρα από ό,τι έμαθα σε μία ομαδική, γράφω πρόοδο σε ένα μάθημα. Το δίκαιο των ΜΜΕ λέγεται, τι συμβαίνει με το κινητό μου. Στο μάθημα το χθεσινό επέλεξα να μην πάω και χθες το είπα ότι δεν είμαι πρόοδο, οπότε καλά να πάθω, ήθελα εγώ να βγω από την Κυριακή, που δεν είχε και καθόλου κόσμο εντωμεταξύ. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό, βγήκαμε τύπου μία η ώρα και δεν είχε καθόλου κόσμο, πραγματικά. Τέλος πάντων. Να, αυτό είναι φως, ας πούμε, να σας κάνω και trendy with me. Αυτό ναι, είναι φως, είναι καλό φως. Δεν ξέχασα, πρέπει εντωμεταξύ να δηλώσω βιβλίο στον Εύδοξο. Γιατί το καθυστερώ χωρίς να υπάρχει λόγος. Στη βάση μου πάντα θέλω να αφιερώνω full χρόνο, γιατί όπως ξέρετε, μία από τις μεγαλύτερες ανασφάλειες που έχω πάνω στο πρόσωπό μου είναι η ακμή μου. Οπότε κάνοντας μια καλή βάση, θεωρητικά δεν φαίνεται πάρα πολύ και η ακμή μου. Πρέπει επίσης αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη να κλείσω ένα ραντεβού στην οφθαλμίατρο, γιατί πλέον δεν βλέπω. Επίσης, εσείς κλείσατε κανένα ταξίδι. Νιώθω τώρα ότι που αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται λιγότερο αυστηρά και ανοίγουμε στο 100% πλέον. Έχει αρχίσει να ταξιδεύει αρκετά ο κόσμος και επειδή ξέρετε τι travel lover και travel junkie είμαι. Γενικά πείτε μου από κάτω. Και επίσης θέλω να σας κάνω περισσότερο travel content γιατί είναι κάτι το οποίο απολαμβάνω και μου αρέσει. Νιώθω ότι θα κάνω λίγο τη βάση μου, θα κάνω και τα μάτια μου που παίρνουν αρκετή ώρα και μόλις θα είμαι έτοιμη θα σας μιλήσω τότε. Εντάξει μου! Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Καλά, κανένα διαφημιστικό, δεν είναι καν sponsored. Απλά μου είχε έρθει σε PR αυτό εδώ το Rouge Blush Box λέγεται Glowing Multicolor, το οποίο είναι σε μια νέα απόχρωση. Από Catrice είναι, ξέχασα να το πω αυτό. Που τώρα τελευταία που δοκιμάζω Catrice μου αρέσει πάρα πολύ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ένα λεπτάκι, δώστε μου, το χρειάζεται. Είναι το Volumizing Extremely Booster, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, θεωρώ, σε lip booster σε τέτοια τιμή. Αλλά είναι υπέροχο να ξέρετε. Πραγματικά
υπέροχο, κάνει απίστευτη δουλειά. Το νιώθεις λίγο στα χείλη, δηλαδή έχει αυτή την αίσθηση που σε ψιλοκαίει. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι έχεις κάτι στα χείλη σου, αλλά όντως τα κάνω να φαίνονται μεγαλύτερα. Και εγώ προτείνω να το βάλετε με ένα λίγο πιο σκουρόχρωμο μολύβι χιλιών, να κάνετε έτσι και λίγο overline, σας παίρνει. Και βάζετε αυτό, οπότε αναμειγνύεται. Και ενώ είναι διάφανο, δημιουργεί έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο εφέ στα χείλη. Τα κάνει να φαίνονται λίγο πιο σαρκώδη, πιο ζουμερά, πιο γεμάτα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε όμως αυτό εδώ πέρα που έχει έρθει η ώρα της κρίσης. Ένα fluffy πινέλο θέλω, φουντωτό. Τώρα αυτό το προϊόντο με προβληματίζουν πάρα πολύ. Γιατί πάντα αγχώνομαι, μην πάρω περίσσια ποσότητα ενός προϊόντος και το χαλάσω. Υγεία φωνάζει αυτό. Πρακτικό κιόλας. Χωράει στην ασυσέρ σου. Αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο πολύ καλό eyeliner, το οποίο να είναι σταθερό, να μην κάνει νερά και να μην βγαίνει κιόλας. Θέλω δηλαδή να το βάλω και βζουμ να μείνει εκεί. Πείτε το μου κάτι στο σχόλιο, πολύ με ενδιαφέρει. Είμαι έτοιμη, έκανα το μακιγιάζ και για να δείτε διαφορά στα χείλη. Νομίζω ότι φαίνεται, ίσως θα αλλάξω, το κάνω έτσι ένα λίγο πιο nude, γιατί τώρα για απόγευμα δεν μου αρέσει αυτό το πάρα πολύ έντονο, γιατί είμαι αρκετά έντονη δαμένη. Ίσως βέβαια μου κάνει έντονη αντίθεση και με τις φόρμες που φοράω. Τέλος πάντων, να σας δείξω τον συνδυασμό που έχω κάνει για αυτό εδώ το χρώμα, γιατί μου στέλνετε αρκετοί στο Instagram και ρωτάτε. Λοιπόν, είναι αυτό που σας έδειξα πριν, το gloss της Essence, και είναι σε συνδυασμό με αυτό εδώ το μολύβι χιλιών της Essence Soft Contouring Lip Liner στην απόχρωση 03 Deeply. Βέβαια, ο συνηθισμένος συνδυασμός που κάνω εγώ, αρκεί να έχω εδώ το μολύβι χιλιών για να σας το δείξω, συνήθως το gloss αυτό το αναμειγνύω με το Infinity Lip Liner της... πού το έχω πάρει αυτό? Dusting Cream. Έχει σπάσει κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι απόχρωση 0,3. Έχω λοιπόν λίγο χρόνο να ετοιμάσω αυτό που θέλω για τα ραδιόφωνα, τα συμπληρωματικά. Να ετοιμαστώ και να φύγω να πάω για καφεδάκι. Όταν έρχεται η ώρα που πρέπει να βρω τι θα βάλω και δεν έχω σκεφτεί, νομίζω είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, μπορώ να βαφτώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου πάρα πολύ γρήγορα, αλλά αν δεν ξέρω τι θα βάλω, σίγουρα αντιμετωπίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προφανέστατα και έχω αργήσει, αλλά ειδού. Το outfit είναι ένα πουκάμισο που το έχω βάλει με ένα crop top από μέσα, το έχω λίγο πιο ανοιχτό, είναι oversized. Το jean μου το φαρδί, αρβιλάκια. Κάπως έτσι, είμαι λίγο σαν φαντάρος, αλλά μου αρέσει. Γενικά οτιδήποτε είναι φαρδί, ξέρετε, έχω βάλει εδώ και τα κοσμήματά μου. Φεύγω, θα πάρω ταξί γιατί έχω αργήσει. Δαχτυλίδια να βάλω και, ναι, σκουλαρίκια. Τα λέμε! Και γιατί σας λέω δεν το περίμενα, γιατί οι δύο προηγούμενες δόσεις που είχα κάνει πραγματικά τίποτα δεν είχα καταλάβει, πέρα από το χέρι που με πονούσε και μία κάποια κούραση που είχα τις επόμενες μέρες. Θα έλεγα ότι δεν έκανα καν το εμβόλιο, δηλαδή δεν το κατάλαβα καν. Την τρίτη δόση όμως, αυτή η δόση πραγματικά με διέλυσε. Δεν πειράζει όμως, σήμερα πλέον είμαι πάρα πολύ καλά. Για να καταλάβετε πόσο καλά είμαι, μόνταρα και ετοίμασα το βίντεο, το SKG Diaries που θα ανέβει την Τετάρτη. Ξεκίνησα το επόμενο SKG Diaries όσα κλιπάκια είχα και τώρα συνεχίζω. Κάνω μία προετοιμασία, θα σας δείξω τώρα. Εδώ γράφω στο τετραδιάκι μου γιατί έχω ραδιόφωνο το βραδάκι, 9 με 11, να σας στηρίξω κάπου εδώ. Ελπίζω να μην πέσετε, cross fingers. Λοιπόν, ετοιμάζω κάποια πράγματα εδώ που σας έδειξα για το ραδιόφωνο, δεν τα σηκώνω πάρα πολύ, μην κάνω καμία ζημιά. Επίσης, βρήκα αυτό εδώ το λουράκι, το οποίο ναι μεν λίγο κακόγουστο, αλλά επειδή έχω ξεχάσει το λουράκι της κάνω στο σπίτι μου στην αύπακτο, αποφάσισα να το βάλω στην κάμερα, γιατί δεν με βολεύει πλέον να την έχω μόνο στο χέρι, πιάνονται τελείως στα χέρια μου, οπότε αποφάσισα να βάλω αυτό για να είναι έτσι και πιο εύκολο. Θα σας πάρω σήμερα πρώτη μέρα μαζί μου στο ραδιόφωνο και είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένη, όσο περνάνε οι μέρες νιώθω έτσι λίγο πιο χαλαρή, πιο σίγουρη, εξοικειώνομαι κιόλας, οπότε προσπαθώ να νιώθω λίγο άνετα πρώτα και μετά να σας πάρω. Θα σας δείξω 2-3 πραγματάκια στα καινούλια που έχουμε. Αλλά θέλω πολύ να σας πάρω μαζί μου γιατί περνάω πανέμορφα και 2 μέρες τώρα που δεν πήγα λόγω του ότι ήμουν χάλια με το εμβόλιο, νιώθω ότι μου έλειψε πάρα 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 πολύ. Σαββατοκύριακο επίσης θα κλείσουμε ξενοδοχείο για το ταξίδι που σας έλεγα. Λίγη δουλίτσα θέλω να κάνω τώρα, μου έχει έρθει ένα τέλειο πακέτο που θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο, οπότε δεν μπορώ να σας κάνω spoil. Για τώρα νομίζω αυτά.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Βλέπω εδώ πέρα το μεταξύ The Weeknd και κανένα μουσικό νέο από The Weeknd δεν έχω μπροστά μου για να διαβάσω και πολύ στεναχωριέμαι, γιατί πραγματικά λατρεύω. Λατρεύω. Ακούω συνέχεια στο playlist μου. Αν έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι αυτή την περίοδο, πείτε το μου κάτω στα σχόλια, γιατί ανανεώνω το playlist μου στο Spotify. Αυτά. Ιδού και το δεύτερο SKG Dire, στο οποίο ολοκληρώνεται. Λοιπόν, ετοιμάστηκα μόλις και θα φύγω τώρα. Δεν θα σας πάρω μαζί εν τέλει, γιατί η τσάντα μου είναι πάρα πολύ μικρή. Και σκέφτομαι να προτείνω στο κορίτσι και όλες μετά να βγούμε. Οπότε, αν σας τραβήξω κάποιο κλιπάκι, θα σας το τραβήξω από το κινητό. Αλλιώς θα σας βάλω ορισμένα κλιπάκια από τότε που είχα πάει παλιά στο ραδιόφωνο για να δείτε πώς ήταν και θα δείτε έτσι το ultimate experience από βδομάδα, γιατί πηγαίνω κάθε βράδυ. Οπότε δεν χανόμαστε, θα το δείτε σίγουρα. Θα σας αφήσω, πάω ραδιόφωνο και θα τα πούμε μετά. Είναι από τις πρώτες φορές που γυρνάω σπίτι βράδυ και είναι και αρχάει το μεταξύ, είναι τύπου 2,5 ώρα. Και σκέφτομαι ότι πρέπει να σας κάνω update. Και θα σας το κάνω. Γύρισα σπίτι, ήμουν στο ραδιόφωνο μέχρι τις 11 και μετά πήγαμε για ένα πάρα πολύ χαλαρό ποτό. Εγώ για να φάω. Ήμουνα ξεκάθαρα, πίνωσα πάρα πολύ. Στο Πάνθεον πήγαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ήρεμο, να σου πω την αλήθεια. Μετά στην αρχή είχε φουλ κόσμο, αλλά μετά ηρέμησε και τώρα θα πάω για ύπνο. Αύριο το πρωί θα πάμε με τα κορίτσια κατά τις 10 στο να διαβάσουμε λίγα στα Starbucks. Εκείνη τη δόλη της Ευαγγελίας που το χρησιμοποιούσα σαν τρίποδο πριν που γυρνούσα κάτι TikTok. Πόσο αντιεπαγγελματία είμαι, Χριστέ μου. Τέλος πάντων, θα πάμε για διάβασμα. Επίσης, κατά τις 2 με 2,5 θα πάω με τη Μαρία και τους γονείς της για φαγητό που έχουν έρθει. Και ξέρω ότι το βράδυ θα βγούμε, οπότε αύριο θα είναι η τελευταία μέρα αυτού του vlog. Καλημέρα σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Η επόμενη μέρα είναι Σάββατο. Είναι ετοιμάστηκα, ντύθηκα, πάρα πολύ απλή σήμερα. Γιατί θα κατέβω στο κέντρο να πάω Starbucks να διαβάσω με την Κατερίνα και την Ευαγγελία. Είναι, να σας πω την αλήθεια, η πρώτη μέρα που ξύπνησα με playlist στο Spotify και νιώθω τέλεια. Όσο ετοιμαζόμουν μέχρι να σηκωθώ, για να καταφέρω να σηκωθώ φυσικά, είχα βάλει μουσική και νιώθω τρομερή ενέργεια. Χαίρομαι πάρα πολύ, αν και καταλαβαίνω ότι είμαι κουρασμένη, αλλά έτσι νιώθω. Βασικά, ενέργεια ήταν λάθος λέξη. Νιώθω έτσι μια διάθεση ανεβασμένη, ένα ωραίο vibe. Οπότε πάρα πολύ ωραία θα πάει αυτό. Την Δευτέρα δίνουμε πρόοδο, οπότε πάμε να διαβάσουμε. Η Κατερίνα θα πάει να μου βγάλει τις φωτοτυπίες και εντωμεταξύ αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα το πρωί με το κινητό μου που με άγχωσε αρκετά. Οπότε ίσως αυτή ήταν η αφορμή που σηκώθηκα τόσο γρήγορα. Εν ολίγης, δεν είχα σήμα, δεν έπιαναν ούτε τα δεδομένα, συνεπώς ούτε κλήσεις μπορούσα να κάνω, ούτε να με καλέσει κάποιος μπορούσε, αλλά ούτε και να ανοίξει τα δεδομένα μου. Εν τέλει κατάφερα να επικοινωνήσω με τη Vodafone και μου είπαν ότι έχει πρόβλημα το δίκτυο. Τώρα βέβαια επιδιορθώθηκε. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Θα σας αφήσω για να μην αργήσω να κατέβω κατευθείαν κέντρο και θα σας κάνω update εκεί. Πήγαμε μόλις από τα Starbucks και τώρα πάμε στα Public που θέλω να πάρω δύο βιβλία. Γιατί να σας πω κάτι. Τώρα τελευταία, όταν είμαι κουρασμένη, δεν κάνω δουλειά το βράδυ, απλά κάθομαι και διαβάζω. Και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Είναι έτσι το safe space μου, όπως και τα ταξίδια, ένα πράγμα, νιώθω τέλεια. Οπότε, επειδή τελείωσα το βιβλίο που μου πήρε η Αναστασία, θέλω να πάρω άλλα δύο για να αρχίσω να διαβάζω. Ξέρω και πια. Οπότε θα σας πάρω μέσα στα public. Έχω μιλήσει και με τη Μαρία. Θα έρθουν να με πάρουν κατά τις 2 και 4. Θέλεις να έρθεις να δείξεις τα νύχια σου που έχω παθεί έρωτα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε νύχια που έκανε. Έχουν ματάκι. Θα σας δείξουμε και σε ένα πιο κοντινό. Γιατί είναι το clear το έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι πολύ aesthetic. Ρε, είναι τέλεια. Είναι υπέροχο. Είσαι μία κούκλα. Work it! Αυτές οι μέρες ακριβώς. Ακριβώς, για να βγάλεις φωτογραφίες και να σας πω κάτι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα και θεωρώ για τους περισσότερους, όταν βγάλεις φωτογραφίες να έχεις τόσο υποστηρικτικούς ανθρώπους, ευχαριστώ πάρα πολύ, που σε ενθαρρύνουν.
Τώρα γίνεται ένα φωτοσούτινγκ, γι' αυτό μου βλέπετε έτσι. Γεια σας! Λοιπόν, γύρισα μόλις από φαγητάκι που είχαμε πάει με τα παιδιά και τους γονείς της Μαρίας και τη Μαρία. Και τώρα θα μαζέψω λίγο το σπίτι και θα ετοιμαστώ γιατί στις 8 θα πάω στο Δημήτρη που έχει γενέθλια και μας έχει καλέσει. Θέλω να σας τελειώσω κάπου εδώ αυτό το vlog γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και έχω και δουλίτσες και αποφάσισα λίγο έτσι το βράδυ να ηρεμήσω, να χαλαρώσω, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε το βλογάκι αυτό θα λήξει κάπου εδώ. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να το απολαύσετε. Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από μένα πολλά φιλάκια. Γεια σας βρε παιδιά!